Βρισκόμαστε στο στίβο, δίπλα από το στίβο του πρώτου δευτέρου γυμνασίου, με το έργο εκεί, την ανάληψη του έργου 145.000 περίπου ευρώ μέσω φιλόδημου 2 που συμμετείχε το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος βέβαια, 90.000 και 55.000 αντίστοιχα. Το έργο συμπεριλάμβανε εννοείται την αποξήλωση του παλιού τάπητα Ταρτάν, το οποίο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, τη δημιουργία της υπόβασης, να μην αναφέρουμε πολλές λεπτομέρειες, και βέβαια το νέο Ταρτάν, το οποίο από ό,τι βλέπεις ήδη έχει ολοκληρωθεί και έχει και βαφτεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο έτσι το αυτό, θέλει και ειδική βαφή από πάνω με πολυουρεθάνη, σταυρωτά, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή. Πρέπει να πούμε ότι την εργολαβία την οποία έχει αναλάβει ο κύριος Μοσχοβίτης πριν και τη σύμβαση την οποία υπέγραψε πριν ένα χρόνο, καθυστέρησε, αν θες, και εμένα. Δεν ήταν δηλαδή ούτε υπαιτιότητα κάποιου, ούτε αν θες υπήρχαν προβλήματα. Έγινε, πολλές φορές αναβλήθηκε, 2 ή 3 φορές αν θυμάμαι. Την τελευταία φορά ήταν το Πάσχα, γιατί υπήρχαν η αναγκαιότητα να προπονούνται οι σύλλογοι, και καλώς βέβαια από ένα σημείο. Και τελικά ορίστηκε, δεν υπήρχε κι άλλο περιθώριο γιατί έπρεπε να λήξει αυτή η εργολαβία. Ορίστηκε αρχές του Σεπτεμβρίου που ήρθε το συνεργείο, ένα πολύ οργανωμένο συνεργείο, έχω να πω, με εμπειρία. Το ξέραμε ότι ο κ. Μοσχοβίτης, ο οποίος πήρε την, κηρύχθηκε ανάδοχος, είχε την απαιτούμενη εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, από όσο είχαμε μάθει, και δραστηριοποιούνται και στην Κρήτη. Λοιπόν, και ήμασταν σίγουροι ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι προγραμματισμό είχε να κάναμε θα τον ολοκλήρωνε. Πράγματι λοιπόν ολοκληρώθηκε. Μένουν πλέον, αν θες, η βελτίωση, η συμπλήρωση και το ασφαλτικό το οποίο θα πέσει στα γήπεδα μπάσκετ μαζί με τις καινούριες μπασκέτες. Έχουν σκαφτεί τα σημεία που θα παχτωθούν οι καινούριες μπασκέτες. Αν είδες στον ερχόμενη, θα είδες ότι το φορτηγό έχει φέρει ήδη, φέρνει μάλλον, και ξεφορτώνει τα υλικά της ακριλικής βαφής των γηπέδων, τις μπασχέτες και όλα αυτά. Σύμφωνα με τον αρμόδιο εδώ, τον επικεφαλή των τεχνητών, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν τελειώσει και αυτά. Θα είναι δηλαδή πλήρη η κατασκευή, θα μένει μόνο η διαγράμμιση των στίβων, που θα έρθει ένα ειδικό μηχάνημα και συνεργείο την άλλη εβδομάδα. Άρα θεωρητικά τέλος της άλλης εβδομάδας, πρώτα έτσι, αν όλα πάνε καλά και υπάρχει κανένα. Οι καιρικέ συνθήκε τώρα μπορεί να επηρεάσουν λίγο. Ξέρω, αν βρέξει. Οι καιρικέ πλέον δεν έχουν. Δεν επηρεάζουν. Επηρεάζουν πολύ. Με την έννοια, εκεί που υπήρχε πρόβλημα ήταν στο συνθετικό Ταρτάν, που θέλει απόλυτη ξηρασία, όχι κάτω από 10 βαθμού θερμοκρασία κλπ. Αυτά ξεπεραστήκαν και γι' αυτό και πράγματι ο εργολάβος τον τελευταίο μήνα πίεζε ο ίδιος ο εργολάβος να το φτιάξει, να μην μπει χειμώνα, δηλαδή Σεπτέμβριο να φτιαχτεί, για να μην πέσουμε σε καιρικές συνθήκες που μας καθυστερήσανε, ξέρεις, τον Αύγουστο, θυμάσαι που έβρεξε και έπρεπε να στεγνώξει απόλυτα. Όχι, πήγε πολύ καλά η εργολαβία και είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία. Η τεχνική υπηρεσία όλοι είναι ευχαριστημένοι και η επιβλέπουσα αρχή. Και το λέω αυτό γιατί πέραν της συμβατικής εργολαβίας υπήρξαν, αν θες και πρέπει να το αναφέρω, κάποιες παρατηρήσεις από τους αρμόδιους που χρησιμοποιούν το στίβο εδώ, τους αρμόδιους γυμναστές. Εγώ μιλάω για τον κύριο Γωνιωτάκη που είναι πλέον γυμναστής εδώ, ο κύριος Ζωλοκούτης, ο οποίος μια-δύο φορές που συναντηθήκαμε έτσι σε παρατηρήσεις τελευταία στιγμής μας είπανε κάποια συμπληρωματικά πράγματα. Ουσιαστικά το να προχωρήσουμε δηλαδή το διάδρομο πέραν του στίβου κάτω προς στα ποδητήρια. Α, είναι πιο πολύ είναι χρήσιμο για τις προπονήσεις, έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό, γιατί στο τελείωμα των 100 μέτρων τα παιδιά, ας πούμε, πηγαίναν αμέσως σε χώμα πάνω και ήταν και λίγο επικίνδυνο. Το συμπληρώσαμε, ουσιαστική παρατήρηση. Ωραία. Εδώ στο σκάμα προβλεπόταν η μια πλευρά μετά που θα χωριστούν βέβαια με διαγραμμή, θα φαίνονται, και δεν προβλεπόταν από την άλλη μεριά το τμήμα. Δηλαδή περίπου 70 τετραγωνικά ασφαλτοτάπητα Ταρτάν μπήκε απρόβλεπτα την τελευταία στιγμή. Και ο εργολάβος συνένεσε και το έφτιαξε, και εμείς βέβαια εννοείται ότι με τη διαδικασία που πρέπει να γίνει από την τεχνική υπηρεσία, σαν απρόβλεπτα θα το συμπεριλάβουμε στο έργο, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί. Θέλω να πω ότι
και η παρουσία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το στίβο των καθηγητάδων ήταν ουσιαστική και μας βοήθησε να συμπληρώσουμε λειτουργικά το έργο την τελευταία στιγμή όσο καλύτερα μπορούμε. Το οπτικό θα είναι άμεσα, θα το βλέπει κάποιος μετά την ολοκλήρωση των διαγραμμίσεων κτλ. Ήδη το μπλε χρώμα εμένα προσωπικά μου αρέσει, έτσι είναι ωραίο σαν εικόνα. Μετά τον καθαρισμό εννοείται όλο του στίβου και την παράδοση με την ολοκλήρωση της εργολαβίας, νομίζω ότι θα είναι πάλι ένας στίβος λειτουργικότατος και αισθητικός που θα μπορεί να τον χρησιμοποιούν τα παιδιά και μακάρι και οι σύλλογοι χρησιμοποιώντας τους να έχουν επιτυχίες, με περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.